Βιώνουμε μια απίστευτη κατάσταση όσον αφορά την οικονομική κρίση και ευτυχώς που υπάρχουν φορείς που ευαισθητοποιούνται με στόχο να βοηθήσουν ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Αυτή τη φορά θα βοηθήσουν οι φορείς στο συσίτιο των Δειλινών. Επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο, το έχουμε παρουσιάσει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα σας παρουσιάσω ευθύς αμέσως καλεσμένους. Έχουμε τον πρόεδρο της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον κύριο Βαγγέλη Μπατζόπουλο, και το μέλος του Συλλόγου Φίλων Βασίλη Καρά, Σφίκα, τον Γιώργο Χελιδονόπουλο. Καλώς ήρθατε και οι δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Και θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Μπατζόπουλε. Έχουμε μία εκδήλωση μουσική που σημείο αναφοράς θα έχει τη βοήθεια στο συσίτιο των Δειλινών. Σωστά. Μάλιστα. Πείτε μας για αυτή την εκδήλωση. Σκεφτήκαμε να συνεργαστούμε με τον Σύλλογο Φίλων Βασίλη Καρά και παντρέψαμε κάποιες απόψεις. Οι απόψεις ήταν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον συνάδελφό μας. Πώς έχουμε καθήκον και υποχρέωση πάντα, αφού ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε κάτι καλύτερο για τους ανθρώπους. Έτσι, αποφασίσαμε να κάνουμε μια εκδήλωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα, τα οποία όλα τα έσοδα θα πάνε στα γεύματα αγάπης, τα οποία δημιουργούμε και συνεχίζουμε εδώ και 16-17 μήνες κάθε Σαββατοκύριακο. Και έτσι θα συναντηθούμε στις 24 του μήνα την Τετάρτη, την επομένη, στο Water Park Μπράβο. Στην Αμουδάρα, να το τονίσουμε. Στην Αμουδάρα. Έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τραγουδιστές οι οποίοι αφιλοκερδώς θα έρθουν να προσφέρουν τη διασκέδαση, τη χαρά, το χαμόγελο και την αγάπη προς αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι μόνο η αλληλεγγύη. Είναι να πιάσουμε το κομμάτι των ανθρώπων, γιατί αυτή είναι η ουσία και η κατάληξη όταν θα τελειώσει όλη αυτή η γιορτούλα. Μάλιστα. Που θα κάνουμε. Επειδή είναι μια ολόκληρη αλυσίδα προσφοράς και αλληλεγγύης, να πάμε και σε εσάς, κύριε Χελιδονόπουλε. Ήταν μια ιδέα, ξεκινήσατε σιγά σιγά να την κάνετε πράξη και κάνοντας έτσι κρούση, να το πω έτσι πολύ απλά, σε τοπικούς καλλιτέχνες, ήταν η ανταπόκριση μεγάλη. Μιλάμε για μια πραγματική παρέλαση καλλιτεχνών, μουσικών και τραγουδιστών. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε όλους τους καλλιτέχνες οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή σε αυτή την εκδήλωση που θα κάνουμε συνεργασία με την Κοινωνική Αλληλεγγύη. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή η συμμετοχή τους. Δεν το σκέφτηκαν καθόλου δηλαδή τα παιδιά. Με το που τους είπαμε ότι ξέρετε κάτι, θέλουμε να κάνουμε αυτό, κατευθείαν δεν έφερε καμία αντίρρηση. Ναι, εντάξει, το κάνουμε μαζί σας. Και ελπίζουμε την Τετάρτη να βγάλουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα και προς τον κόσμο, αλλά και προς το συσίτιο και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους με τα γεύματα αγάπης. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Οπότε ανοίγει αυτό, ναι, η βραδιά 8.30 το βράδυ στον Μπράβο στην Αμουδάρα. Ακριβώς. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι η βραδιά θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί μιλάμε για περισσότερους από 16 καλλιτέχνες. Ναι, ακριβώς. Είναι μια σύμπραξη μουσική, κύριε Παντζόπουλε, που δείχνει ότι και οι καλλιτέχνες προσπαθούν να βοηθήσουν σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Έχουν ανοίξει και αυτοί ως άνθρωποι. Και η αλήθεια είναι ότι οι καλλιτέχνες έχουν και μια μεγαλύτερη αμεσότητα με τον κόσμο. Θέλετε να μας πείτε έτσι δύο κουβέντες για αυτούς που μας ακούνε, για τα συσίτια των Δειλινών, που πραγματικά έχει γιγαντωθεί το πρόβλημα και έχει γιγαντωθεί και η συμμετοχή. Θα σας πω ένα παράδειγμα και σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, κύριε Δασκαλάκη. Ξεκινήσαμε το 2011 το Δεκέμβρη με 40-50 μερίδες. Έχουμε φτάσει στις 380 με 400 μερίδες. Θα μου πείτε πώς και τι, γιατί αυτό. Να φανταστείτε ότι οι άνθρωποι που έρχονται το Σαββατοκύριακο, θα έρθει ένας άνθρωπος και θα ζητήσει το μίνιμουμ, δύο μπολάκια φαγητό. Να φάει το μεσημεράκι του και το βραδάκι. Το μίνιμουμ δύο. Εάν δούμε τώρα ότι έρχονται 80-90 άνθρωποι επί μίνιμουμ δύο μερίδες, καταλαβαίνετε ότι το Σαββάτο φτάνουμε σε 170-180-190 μερίδες. Το ίδιο ισχύει και για την Κυριακή. Εάν τα προσθέσουμε αυτά, πρέπει να έχουμε 400 μερίδες το Σαββατοκύριακο για να προσφέρουμε λίγο γεύμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο αριθμός είναι δραματικά αυξημένος. Είναι δραματικά αυξημένος. Είναι αυξημένη και η ανταπόκριση του κόσμου και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Μία από αυτές είναι και η κίνηση του Συλλόγου Φίλων Βασίλης Καράς με τη συγκεκριμένη την εκδήλωση. Να κλείσουμε με εσάς κάλεσμα στον κόσμο και επειδή οι εποχές είναι δύσκολες οικονομικά, να δώσουμε και την τιμή. Η τιμή λοιπόν συμπεριλαμβάνει, είναι 8 ευρώ η πρόσκληση. Στο 8 ευρώ μέσα συμπεριλαμβάνει το ποτό. Το δεύτερο ποτό είναι στο ποσό των 5 ευρώ. Και αν κάποιος μετά θέλει να ανοίξει κάποιο μπουκάλι λόγω του ότι είναι μεγάλη παρέα, το μπουκάλι πηγαίνει μετά στα 60 ευρώ. Προσιτές τιμές λοιπόν και σπουδαίος ο σκοπός, αυτό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. 16 ντόπιοι καλλιτέχνες και πολλή μουσική και όλα τα έσοδα για να έχουμε ακόμη περισσότερα γεύματα αγάπης στο συσίτιο των Δειλινών. Ακριβώς. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας κάνατε.